Πότε θα ξυπνήσουμε? Όταν έρθει ο Αρχάγγελος να πάρει την ψυχή μας. Προσέχετε την υπακοή σας. Εάν καλώς συνεργαστείτε, δι' αυτής θα κερδίσετε την αιώνια ζωή. Εάν κακώς, η κόλαση θα είναι το τέλος. Λοιπόν, ξυπνάτε από τη λύθη και τη ραθυμία. Καιρός, εξύπνω αμελίας να γερθόμεν. Διότι το τέλος της ζωής μας άδειλον, και πότε θα ξυπνήσουμε? Όταν έλθει ο Αρχάγγελος να πάρει την ψυχή μας, τότε το ξύπνημα εκείνο δεν ωφελεί. Καιρός στεφάνων, ο μέλλον αιών, ο νυν αγώνος, σκόπου και πάλις. Βιάζεστε, λέγετε την ευχήν, πάυσατε της αργολογίας. Κλείσατε το στόμα σας από την κατάκριση. Βάλετε θύραν και κλείθα εις τα περί τα λόγια. Ο καιρός περνά και ο πίσω δεν γυρίζει και αλίμονό μας. Εάν χωρίς πνευματικά κέρδη φύγει ο χρόνος. Αυτά σας γράφω, αυτά να μελετάτε. Και ο Θεός της αγάπης να είναι μαζί σας και η γλυκιά μας Παναγία να σε δυναμώνει, να σας φωτίζει και να σας προθυμοποιεί στον αγώνα. Η ψυχή σας εύχομαι να υγιένει περισσότερο, διότι όταν η ψυχή είναι υγιής, έχει υπομονή στις λήψεις, έχει αυταπάρνηση στο σώμα και στο λογισμό. Δεν τη φοβίζουν ούτε οι ασθένειες, ούτε οι φύλαυτοι λογισμοί. Όταν υγιένει η ψυχή, έχει αγάπη μέσα της. Δεν σκανδαλίζει. Υπομένει το βαρύ λόγο του αδελφού. Δεν θεατρίζει τα σφάλματά του. Πάντοτε έχει λόγο καλό να πει για τον αδελφόν. Υποχωρεί και γλιτώνει υπολογισμούς και στεναχώρια. Όταν υγιένει η ψυχή, δεν θυμώνει και δεν γογγίζει. Δεν αντιμίλει και δεν ψυχθυρίζει. Δεν παρακούει, δεν ιδιορυθμεί. Και τόσα άλλα που συνεπάγει την καλή υγεία της ψυχής. Αυτή την υγεία ζητώ από σας. Αυτήν υιοθετώ. Δι' αυτήν εύχομαι. Γέροντας Εφραίμ Φιλοθεήτης. Ο Άγιος Σιλοάνος ο Αθωνίτης έλεγε πώς να διατηρήσουμε την ψυχική ειρήνη μέσα σε σκάνδαλο των ημερών μας. Κρίνοντας κατά τη γραφή και το χαρακτήρα του σύγχρονου λαού, ζούμε στους έσχατους καιρούς. Εν τούτης, πρέπει να διαφυλάξουμε την ειρήνη της ψυχής, γιατί χωρίς αυτή δεν σώζεται κανένας. Όπως είπε άλλωστε και ο Μέγας Ευχέτης της Ρωσικής Γης, ο Όσιος Σεραφείμ του Σαρόφ. Όσο ζούσε ο Όσιος, ο Κύριος εφύλαγε τη Ρωσία με τις προσευχές του. Μετά το θάνατό του, αναδείχθηκε άλλος στήλος από τη γη στον ουρανό, ο πατήρ Ιωάννης Κροσάνδης. Ας μιλήσουμε λίγο γι' αυτόν, γιατί είναι ένας σύγχρονος Άγιος και τον είδαμε εμείς να προσεύχεται, ενώ τους άλλους δεν τους είδαμε. Θυμόμαστε πως μετά τη λειτουργία, όταν του έφεραν την άμαξα και πήγαινε να καθίσει, τον περικύκλωσε λαός ζητώντας την ευλογία του. Και μέσα σε εκείνο το συνωστισμό, η ψυχή του παρέμεινε συνεχώς κοντά στο Θεό και δεν σκορπιζόταν. Δεν έχανε την ειρήνη της ψυχής. Πώς άραγε το κατόρθωνε? Να το θέμα μας. Το κατόρθωνε γιατί αγαπούσε το λαό και δεν έπαβε να προσεύχεται γι' αυτόν. Κύριε, δώσε την ειρήνη σου στο λαό σου, έλεγε. Κύριε, δώσε στους δούλους σου το πνεύμα σου το Άγιο, για να θάλπει τις ψυχές τους με την αγάπη σου και να τους οδηγήσει όλη την αλήθεια και σε κάθε αγαθό. Κύριε, θέλω να περιβάλλει ειρήνη σε όλο τον κόσμο, που τον αγάπησες τόσο πολύ και έδωσε το μονογενή σου Υιό για να σωθεί ο κόσμος δι' αυτού. Κύριε, δώσε τους τη χάρη σου, για να γνωρίσουμε την ειρήνη και την αγάπη και να αγαπήσουν εσένα και να αναφωνήσουν όπως οι Απόστολοι στο Θαβόρο. Κύριε, καλούν εστί ημάς, όδε είναι μετά σου. Έτσι προσευχόμενος συνεχώς για το λαό, διεφύλασε την ειρήνη της ψυχής. Ενώ εμείς τη στερούμαστε γιατί δεν υπάρχει μέσα μας αγάπη για το λαό. Οι Άγιοι Απόστολοι και όλοι οι Άγιοι ποθούσαν τη σωτηρία του λαού, και όταν βρίσκονταν ανάμεσα στους ανθρώπους, προσευχόντουσαν διακαώς για αυτούς. Το Άγιο Πνεύμα τους έδινε τη δύναμη να αγαπούν το λαό. Και εμείς, αν δεν αγαπούμε τον αδελφό, δεν θα έχουμε ειρήνη. Ας το αναλογιστεί αυτό κάθε άνθρωπος. Ας είναι δοξασμένος ο Κύριος, γιατί δεν μας άφησε ορφανούς, αλλά μας έδωσε στη γη το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα διδάσκει στην ψυχή ανίποτη αγάπη για το λαό και συμπόνια για κάθε πλανεμένο.